Χωρί περίθαλψη και στο δρόμο βρίσκονται οι ασθενεί μετά τι εξαναγκαστικές εκενώσει δύο Παλαιστινιακών νοσοκομείων Δήλωσε την Κυριακή ο Μοχάμετ Τζακούτ, διευθυντή των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων τη Λωρίδα τη Γάζα, αναφερόμενο στα παιδιατρικά Αλινάστρ και Αλ-Ρασίτι. Εν τω μεταξύ, η δήλωσε ότι αναστέλει τι διαπραγματεύσει για του Ομίρου λόγω τη διαχείριση από το Ισραήλ του θέματο του νοσοκομείου το οποίο δέχεται σφοδρά πειρά καθώ οι Ισραηλινέ δυνάμει πλησιάζουν στι εγκαταστάσει του. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμά ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ω κάλυμα ενό υπόγειου κέντρου διοίκηση χωρί να παρέχει αποδείξει. Η Χαμά αρνείται τι κατηγορίε. Ανένδωτο παραμένει ο Μπενιάμι Νετανιάχου στι εκκλήσει για κατάπαυση του πυρός, ενώ υποστήριξε ότι δεν θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει τον έλεγχο ασφαλεία τη Λόριδα τη Γάζα υπό οποιασδήποτε συνθήκε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μάχε στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για περιφερειακή κλιμάκωση του πολέμου. Εδώ και αρκετέ ημέρε, τελέχη του Αλσίφα λένε ότι δεκάδε πτώματα έχουν εγκαταληφθεί γύρω από το νοσοκομείο και στην αυλή του. Ένα τραυματιοφορέα που μίλησε τηλεφωνικά στο γαλλικό πρακτορείο είπε ότι ασθενοφόρα δέχθηκαν πειρά από ελεύθερου σκοπευτέ όταν προσπάθησαν να προσεγγίσουν στι εγκαταστάσει. Ζητήσαμε να μπορέσουμε να θάψουμε του νεκρού, όμω όποιο βγαίνει στην αυλή του νοσοκομείου Αλσίφα δέχεται πειρά, επανέλαβε ο Ζακούτ. Λόγω τη κατάσταση αυτή, το Υπουργείο Υγεία τη Χαμάς δεν έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει απολογισμό των νεκρών και των τραυματιών επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στα θύματα, εξήγησε. Την Παρασκευή, η είχε ανακοινώσει ότι οι νεκροί ξεπερνούν τι 11.000. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή πως το Ισραήλ προσέφερε καύσιμα στο νοσοκομείο Αλσίφα της Γάζας, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του αφού εξαντλήθηκαν τα καύσιμά του, όμως η ΧΑΜΑΣ αρνήθηκε να τα παραλάβει. Αντίθετα, στην πραγματικότητα προσφερθήκαμε χθε βράδυ να τους δώσουμε αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσουν το νοσοκομείο, να λειτουργήσουν τις θερμοκοιτίδες και ούτω καθεξής. Επειδή δεν έχουμε καμία απολύτως μάχη με τους ασθενείς ή τους αμάχους, είπε ο Νετανιάχου στο αμερικανικό δίκτυο NBC News. Η Χαμάς που κρύβεται στα νοσοκομεία και τοποθετείται εκεί δεν θέλει τα καύσιμα για το νοσοκομείο. Θέλουν να εξασφαλίσουν καύσιμα που θα πάρουν από τα νοσοκομεία στις σύραγγές τους, στις πολεμικές μηχανές τους, είπε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.